Με μήνυμα μέσω άειλης συντογογράφησης θα λαμβάνουν οι γυναίκες τις πληροφορίες που χρειάζονται για το ραντεβού τους για μαστογραφία και σε επόμενο χρόνο για τεστ ΠΑΠ και γυναικολογικό έλεγχο. Και όλα αυτά μέσω δημόσιων δομών ή συνεργαζόμενων ιδιωτικών φορέων που όμως θα είναι δωρεάν. Αυτό είναι το περιεχόμενο του προγράμματος «Υγεία μπροστά» για την προληπτική υγεία στη μνήμη της Φόφης Γεννηματά που υλοποιείται στην περιφέρεια Κρήτης. Οι γυναίκες που έχουν άειλη συνταγογράφηση λαμβάνουν SMS στο κινητό τους και μπορούν με αυτό να μπουν στο site mastografia.gov.gr και να κλείσουν το ραντεβού τους. Αναμένεται μέχρι τέλος του μήνα να κυκλοφορήσει πρόσκληση αντίστοιχη από τον ΕΟΠΗ για το πρόγραμμα του τραχύλου της μήτρας. Προβλέπει και αυτό μία σειρά από δωρεάν εξετάσεις, PAP test, HPV DNA test, κολποσκόπηση και βιοψία. Ξαναλέω, όλες αυτές οι εξετάσεις είναι δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση της γυναίκας και θα γίνουν και αυτές σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, τα προγνωστικά, τα στατιστικά και όλα εκείνα τα στοιχεία οδηγούν στο εξής συμπέρασμα. Ότι όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο. Ήδη στην Ελλάδα, όπως είπε στην ομιλία του χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν γίνει 75.000 έλεγχοι, έχουν εντοπιστεί 4.500 ευρήματα και από αυτά 125 στην Κρήτη. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, ο χρόνος εντοπισμού του προβλήματος είναι ουσιαστική σημασία υπόθεση, καθώς σε ένα τεράστιο βαθμό σχετίζεται άμεσα με την πορεία της υγείας της ασθενούς. Πρέπει να τα προλάβουμε. Πρέπει πριν εμφανιστεί η νόσος να την προλάβουμε στην αρχή της, έτσι ώστε να μπορούμε να τη θεραπεύσουμε. Τότε είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Το πλάνο είναι να ανοίξει και σε άλλους τύπους καρκίνου, όπως είναι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, ο καρκίνος του πνεύμονα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που υπάρχει ένα δημόσιο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου. Έχει ήδη δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν είχε ξαναγίνει. Η Ελλάδα είναι μια από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης στις οποίες δεν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα, οπότε είμαστε ευτυχείς. Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε σήμερα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, που ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια το δίκτυο συμβεβλημένων επαγγελματιών να είναι τέτοιο που θα μπορεί να καλύψει τόσο πληθυσμιακά όσο και γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν είναι δυνατόν μόνο με το δημόσιο σύστημα να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα προγράμματα. Έτσι, έχουμε συμπεριλάβει και τον ιδιωτικό τομέα οριζόντια για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία σε όλη τη χώρα να μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις τους οι πολίτες χωρίς να χρειάζεται να έχουν κόστος μετακίνησης.